Πρέπει να αναγνωρίσουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνετε για να κρύψετε την κοινή στρατηγική που έχετε. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, βλέπουν ότι η αγωνία σας, η ανησυχία σας είναι πώς θα υλοποιήσετε τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό έζησαν οι εργαζόμενοι, ο λαός, τον ανηλαίητο πόλεμο σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Ενεργεία, μείωση μισθών, συντάξεων, φορολογιστία, μοίρασμα της μιας θέσης δουλειάς σε δύο και τρεις, καταστολή, τρομοκρατία, περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα της απεργίας από την πρώτη φορά αριστερά. Αυτή τη γραμμή υπηρετήσατε όλοι σας με τα μνημόνια. Αυτό είναι και το πρόγραμμά σας. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τη στάση των κομμάτων που εναλλάσσονται στην κυβερνητική εξουσία. Αρχίζουν από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Παρά τους αντιπολιτευτικούς τσακωμούς, δεν καταργούν τίποτε από τους εργατικούς νόμους και συνεχίζουν με τους δικούς τους. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον ακροδεξιό εταίρο του, συνέχισε με το τρίτο μνημόνιο με ενσωμάτωση των δύο προηγούμενων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Διαχειρίζονται τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, γι' αυτό και με το κατώτερο μισθό ενεργοποίησαν τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, τον νόμο Βρούτσι, τον οποίον επικαλούνταν χθες η κυρία Χτσόγλου σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού για να πείσει ότι, ρε παιδιά, δεν είναι προεκλογική ρύθμιση, αλλά πρόβλεψη του νόμου που υπάρχει, του νόμου δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό η περίοδος που αποφασίστηκε προβλέπεται από αυτόν. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζει ότι πρώτη αυτή μίλησε για αύξηση του κατώτερου μισθού, ενώ είχε πάει από 751 στα 586 και 511 αντίστοιχα. Τι κάνει αυτός ο νόμος? Καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό. Μονιμοποιεί τη διαμόρφωσή του με απόφαση της εκάστοτε κυβέρνηση. Σήμερα κάποια αύξηση, αύριο μείωση, ανάλογα με την υπόδειξη που θα κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να μην επανέλθει στα 751 ευρώ που ήταν πριν τα μνημόνια ο κατώτατος μισθός, να είναι 650 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ κάτω από το 2012. Και λέτε ότι τα μνημόνια τελείωσαν, ότι ήρθε η κανονικότητα. Τα κριτήρια που πήρατε υπόψη σας είναι ενάντια στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους. Διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τα κριτήρια της κερδοφορίας. Εκτός από τους μειωμένους μισθούς, ενισχύεται η κερδοφορία, ιδιαίτερα από την εργασιακή ζούγκλα που έχετε διατηρήσει και διευρύνει αυτά τα 4 χρόνια. Την πρόταση νόμου των 530 σωματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων που κατέθεσε το ΚΚΕ και αφορούσε την επαναφορά των 751, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την απορρίψατε όλοι μαζί. Γιατί αντιστρατεύεται τις επιδιώξεις του κεφαλαίου για αυξημένη κερδοφορία, για μειωμένη για φτηνή εργατική δύναμη. 4 χρόνια τώρα διατηρήσατε ως κυβέρνηση τον επέσχυντο κατώτατο μισθό, που σε συνδυασμό με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις οδήγησε τους νέους και τις νέες στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα διεκδικούν την κατάργηση των αντεργατικών μέτρων, την κάλυψη των μεγάλων απολειών που μόνο αυτοί είχαν, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, του θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί και αυτό το έχετε ανατρέψει, την κατάργηση της δικαιωμαστικής περίοδου των 12 μηνών, που ουσιαστικά καταργεί την αποζημίωση, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Απαιτούν αυξήσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, συντάξεις που να διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των απόμαχων της δουλειάς, κατάργηση της φορολογιστίας, να πληρώσουν οι μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι. Και στο εξωτερικό στηρίζεται επίσης τις επιλογές της αστικής τάξης για την ενεργή συμμετοχή της στο μοίρασμα της Λίας. Από τη συμμετοχή τους στους διακρατικούς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στις επεμβάσεις, στους πολέμους, στον έλεγχο πηγών πλούτου λαών και χωρών, τους δρόμους μεταφοράς τους. Αυτή είναι και για το εξωτερικό η κοινή σας στρατηγική.
εχθρική για την πλειοψηφία του λαού μας, επικίνδυνη για τη χώρα και το λαό. Η διεύρυνση του δολοφονικού οργανισμού του ΝΑΤΟ με την ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των Δυτικών Βαλκανίων είναι αυτό που σας ενώνει και τους κοσμοπολίτες της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, όπως και με τους εθνικιστές ακροδεξιούς φασίστες. Αυτό αποσιωπείτε όλοι σας. Επιχειρηματολογεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ισχυρίζεται ότι η ένταξη ή όχι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέμα του λαού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι κανένα κόμμα που δηλώνει αριστερό δεν έχει θέση διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Δεν στηρίζει το ΝΑΤΟ. Δεύτερο, ο λαός της γείτονας χώρας απήχε σε ποσοστό 70% από το δημοψήφισμα που οργάνωσε η αστική τάξη της χώρας αυτής με τη στήριξη των αστικών τάξεων, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, την αστική τάξη των ΗΠΑ. Το 30% που ψήφισε κάτω από την νομή παρέμβαση όλων αυτών των διλημάτων και κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε. Η τάξη των εγατών, τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κόσμου έχουν ζήσει τις συνέπειες των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, των επεμβάσεων, των πολέμων, το ρόλο των διακρατικών οργανισμών που προωθούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, ιδιαίτερα του ΝΑΤΟ, που είναι γνωστό ότι ευθύνεται για πολλούς θανάτους. Οι εργαζόμενοι και ο λαός απαιτούν καμιά εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτή τη βαθιά διενεστική στάση ανέδειξε το ΚΚΕ, αναδεικνύοντας την επικίνδυνη συμφωνία των Πρεσπών και καταψηφίζοντάς της. Πιστεύουμε ότι είναι μονόδρομος σήμερα η μαζική, μαγειρική συμμετοχή του λαού μας, ιδιαίτερα της εργατικής τάξης, σε οργανωμένους αγώνες, με μπροστά βέβαια τις σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζομένων. Εγκατάλειψη των δυνάμεων του κυβερνητικού και εργοδοτικού συγκαλισμού από τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί υπονόμευσαν κάθε αγώνα, έβαλαν πλάτη σε όλες τις κυβερνήσεις να περάσουν όλες τις ανατροπές. Σήμερα η προοπτική βρίσκεται στον αγώνα ρήξης και ανατροπής του σάπιου και βάρβαρου συστήματος, του κράτους δυνάστη. Καλούμε σε συμπόρεση με το ΚΚΕ, γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση που ωφελεί τους πολλούς ενάντια στους λίγους. Όλοι εσείς είστε με το κεφάλαιο, τα προνόμια του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Στέκεστε απέναντι από την προοπτική της κατάργησης εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Στέκεστε απέναντι από τη ζωή που δικαιούται ο ίδιος ο λαός μας. Και όσον αφορά το κράτος, με όλες τις δομές του, δεν θα αλλάξει. Θα υπηρετεί αυτή την τάξη που είναι στην εξουσία. Ο εξχρονισμός του, η εξέλιξή του θα είναι συνεχής. Θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων, θα υλοποιεί τους νόμους που τους υπηρετούν και υπηρετούν τη δική τους ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θέλουν. Αυτοί οι εξχρονισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της πλειοψηφίας του λαού. Το κράτος αυτό αντικειμενικά θα είναι πιο καταπιεστικό, θα ενισχύει τους καταστατικούς μηχανισμούς, θα υλοποιεί ρυθμίσεις περιστολής δικαιωμάτων. Το σύστημα αυτό δεν εξανθρωπίζεται, θα γίνεται χειρότερο. Μονόδρομος είναι η εργατική εξουσία.